Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή συναυλία της μπάντας του Φιλαρμονικού Συλλόγου Κρυπερού. Έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, ο Φιλαρμονικός Σύλλογος Κρυπερού έχει έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας και όχι μόνο. Πρεσβευτής κερκυραϊκής παράδοσης, έχει δώσει συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και στο εξωτερικό. Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Σπύρου Ρουβά, θα αποδοθούν έργα του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου. Είναι εξαιρετική τιμή για τη Φιλαρμονική να ενώνει τις δυνάμεις της στην βραδιά αυτή με τον διεθνούς φήμη σολίστα Βίνς Τι Μαρτίνο, έναν από τους πλέον φημισμένους τροπετίστες της Αμερικής. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι μέχρι το 1993, ο Βίνς Τι Μαρτίνο διατέλεσε πρόεδρος της ITG, της Διεθνούς Ένωσης Εκτελεστών Τρομπέτας, για δύο περιόδους. Είναι λάτρης της Ελλάδας και την επισκέπτεται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. Η απόψινή εκδήλωση δεν θα ήταν το ίδιο λαμπερή χωρίς τη συμβολή του γνωστού σε όλου μας τρομπετίστα Γεράσιμου Ιωαννίδη. Διατέλεσε μέλος της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Από το 1979 είναι καθηγητής στο Ορφείο 2 Αθηνών και διδάσκει σε σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στενή δεσμή του με την Κέρκυρα και η αγάπη του για το νησί μας και τη μουσική μας παράδοση τον φέρνουν κοντά μας απόψε για να μας μαγέψει όχι μόνο με την τρομπέτα του, αλλά και με το σχολιασμό του προγράμματος όπως μόνο εκείνος γνωρίζει. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη μου η χαρά που βρίσκομαι στην Κέρκυρα για άλλη μια φορά. Την άλλη φορά ήταν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τώρα είναι εδώ στο ωραίο αυτό θέατρο, που έχει πολλές θέσεις από το άλλο. Το άλλο ήταν πιο γεμάτο, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί ξέρουμε ότι οι εκλεκτοί είναι πάντοτε λίγοι. Και αξίζεται τον κόπο, λοιπόν, να παρακολουθήσετε μια τόσο ωραία συναυλία. Συνηθίζεται στις συναυλίες η μπάντα να αρχίσει με ένα εμβατήριο. Λέω στο μαέστρο, γιατί να παίξουμε ένα απλό εμβατήριο και δεν κάνουμε κάτι άλλο. Να πάρουμε εμβατήρια από τον κινηματογράφο, αυτά που παρουσιάζονται στις κινηματογραφικές ταινίες. Πήραμε λοιπόν μια ωραία σειραφή από τρία εμβατήρια που πεζόντουσαν σε διάφορες ταινίες, όπως η παρέλαση «Θα περάσει», το «Comedy Tonight» και τα 76 τρομπόνια από ένα πολύ ωραίο musical. Μπορεί να είδατε τρία να παίζουν, αλλά ηχήσανε σαν 76, γιατί είναι ήρωες, ιδίως στα τρομπόνια και με τα κλεισάντα τους που κάνουν. Στη συνέχεια όμως του προγράμματός μας έχουμε ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο όλοι το ξέρετε, από όπερα του Ροσίνη. «Λάγκο Αρφακτότουμ» είναι η άρια που λέει ο κουρέας της Σεβίλης, αυτή η πάρα πολύ ωραία και γνωστή άρια, που μπορεί μεν για τον τραγουδιστή να είναι οπωσδήποτε δεξιοτεχνική και δύσκολη για τον βαρύτονο, αλλά μετατρέποντάς τη για την τρομπέτα γίνεται ακόμα πιο δεξιοτεχνική. Εκεί χρειαστήκαμε βέβαια έναν ιδιαίτερο δεξιοτέχνη να φέρουμε, γι' αυτό και τον φέραμε από πολύ μακριά, από το Κεντάκι της Αμερικής. Πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στην Ελλάδα, που την αγαπάει τόσο πολύ, και θα σας πω περισσότερα αργότερα, και ήρθε να συμπράξει με την μπάντα του Σκρυπερού. Του αρέσει πάρα πολύ να παίζει με μπάντες, έχει παίξει με πάνω από 2.000, ίσως και 3.000 ορχήστρες και μπάντες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Ρωσία, Ευρώπη, Ασία, παντού, Ιαπωνία. Έχουν γραφτεί πολλά έργα ιδιαίτερα για αυτόν, γιατί είναι ένας εκλεκτός καλλιτέχνης υψηλού πολύ επίπεδου. Δεν νομίζω ότι θα το διαπιστώσετε και δεν χρειάζεται να λέω και πολλά λόγια, γιατί ίσως να νομίζετε ότι σας λέω και ψέματα. Θα προτιμούσα με το παίξιμό του να καταλάβετε και να δείτε το μεγαλείο του. Βίνς Ντι Μαρτίνο! Thank you.
Ο συνθέτης Howard Shore γεννήθηκε στον Καναδά το 1946. Γράφει μουσική για ταινίες. Έχει γράψει περίπου για 40 ταινίες μουσική. Μία όμως από αυτές που είναι και σε σειρά, την ξέρουμε όλοι, ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Μια πολύ ωραία επιλογή από τα ωραία θέματα που είχε μέσα σε αυτή την ταινία θα μας παίξει τώρα η φιλαρμονική μας. Thank you.
Από την Αγγλία ο Εγγλέζος συνθέτης Elton John μας έχει δώσει μουσική για πάρα πολλά ωραία έργα και ωραία τραγούδια. Έχει γράψει όμως μουσική για την ταινία, αυτή την ταινία των κινουμένων σχεδίων για τα παιδιά, Lion King, ο βασιλιάς των λιονταριών. Είναι ο μικρός ο Σίμπα, ο οποίος θέλει να διοικήσει το λαό του κτλ. Και έχει γράψει πάρα πολύ ωραία μουσική. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι και Sir Elton John, παρόλο που πολλές φορές φοράει κάτι ωραία, έτσι, περίεργα γυαλιά, αλλά είναι μεγάλο όνομα και είχε τραγουδήσει και μάλιστα στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Ένα εκλεκτό πρόσωπο για την Αγγλία, γράφει πολύ ωραία μουσική, ωραία τραγούδια και σήμερα να ακούσουμε τη μουσική από το Lion King. Δεν θέλω να πω λόγια βέβαια για τη φιλαρμονική, ακούτε και καταλαβαίνετε και κρίνετε. Να μιλήσω για το μαέστρο. Τα είπα την άλλη φορά, δεν χρειάζεται να πω. Μου λέει όλη την ώρα: δεν θέλω να πεις κουβέντα, δεν θα πεις κουβέντα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Απλώς ότι είναι καλός μαέστρος, τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Όταν συζητούσαμε το πρόγραμμα με τον Βίντς Τι Μαρτίνο, τι θα παίξει εδώ στην Κέρκυρα, ήθελε να παίξει κάτι πάρα πολύ ωραία βέβαια έργα, αμερικάνικα, δύσκολα, μοντέρνα. Του λέω, κοίταξε εδώ πέρα, στην Κέρκυρα αγαπάνε πάρα πολύ την όπερα. Λοιπόν, αφού βάλαμε τη μία άρια, να βάλουμε και άλλη μία που είναι πάρα πολύ αγαπητή και πολύ γνωστή, τον Έσουν Ντόρμα από την Τουραντό του Πουτσίνη. Α, μου λέει, είναι η αγαπημένη μου. Λέω, τότε ακόμα πιο καλά.
και θέλει να την αφιερώσει και μάλιστα στη γυναίκα του που κάθεται εκεί επάνω. Μη γυρίστε να κοιτάξετε, στο τρίτο θεωρείο είναι άκρη-άκρη. Patty is dedicated to you, Nelson Dorma from Turandot. Είναι η άρια που λέει ο τενόρος όταν το έχει βάλει το δίλημα η πριγκίπισσα και έχει απαντήσει και στις απαντήσεις, αλλά της λέει θέλω να βρεις και εσύ το δικό μου το όνομα. Άμα το βρεις, λέει, τότε πλέον όλα λύνονται και θα, αναγκαστικά θα με παντρευτείς και εσύ. Υπήρχε ολόκληρη διαμάχη και ο κόσμος κοιμάται και βγαίνει αυτός και λέει «Νέσουν τόρμα, ξυπνήστε, μείνετε όλοι άϊπνοι», λέει, γιατί αυτή η νύχτα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτή την ωραία άρια, λοιπόν, θα μας παίξει ο Βίνς Ντι Μαρτίνο. Ο ιταλικής καταγωγής συνθέτης Χέρνι Μαντσίνι έχει γράψει πάρα πολύ ωραία μουσική και για πολλά 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 κινηματογραφικά έργα. Έχουμε σήμερα λοιπόν τη μαγεία του Μαντσίνι, όπως λέει και το πρόγραμμα, Mancini Magic. Είναι αποσπάσματα από τις ταινίες του Mr. Lucky, Baby Elephant Walk, ένα από εκείνο το σαφάρι που υπήρχε και πιάνανε τα λιονταράκια και τα πηγαίνανε στους ζωολογικούς κήπους. Το Moon River, αυτή την ωραία μελωδία που την έχει τραγουδήσει ακόμα και ο Louis Armstrong. Ο Ροζ Πάνθυρας, πάντοτε με το πονηρό βλέμμα του και με τις σκανδαλιές του. Και ο Peter Gunn. Ο Peter Gunn ήταν ένας detective, γι' αυτό και στο τέλος θα ακούσετε τα τελευταία ακόρτα να πέφτουν ένα-ένα, σαν να είναι πιστολιές. Μη φοβηθεί κανείς, δεν υπάρχει κανένα πιστολί εδώ μέσα. Mancini Magic, maestro. Thank you.
Μία ναπολιτάνικη κανσονέτα, Torna Surriento. Το 1902, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιταλίας είχε πάει στο Σορέντο, σε ένα χωριουδάκι κάτω κοντά στην Νάπολη. Εκεί αυτός που είχε το ξενοδοχείο πιάσε έναν συνθέτη, τον Ερνέστο Ντεκούρτης, και του λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να γράψεις ένα τραγούδι. Ξαναέλα στο Σορέντο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας». Έγινε λοιπόν αυτή η ωραία κανσονέτα, την οποία τραγούδησαν από τότε πάρα πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Να αρχίσω από τον Μπενιαμίνο Τζίλι, να πάω στον Elvis Presley, Dean Martin, ο Χωσέ Καρέρας, ο Ντομίνγκο, ο Παβαρότι, ή μήπως να ξεχάσω τον Giuseppe Di Stefano, τον Φράνκο Κορέλι ή τον μεγάλο Μάριο Λάντσα και πάρα πολλοί άλλοι. Σήμερα έχουμε μια ωραία διασκευή για δύο τρομπέτες που θα το παίξω με έναν μουσικό εδώ της Φιλαρμονικής. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορούμε να παίζουμε μαζί με νέα παιδιά και να τα προωθούμε, να αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους περισσότερο από αυτό που νομίζουν οι ίδιοι. Και αυτό γίνεται από εμάς τους μεγαλύτερους που μπορούμε να τους προωθήσουμε, να τους πρόξουμε, να τους δώσουμε ζωή, να το καταλάβουν. Παίζοντας με έναν άλλον μαζί, αισθάνεται τελείως διαφορετικά και αρπάζει. Και από το παίξιμο και από όλα. Αυτό λοιπόν θα το δούμε στον Γιώργο Καλαματιανό, ο οποίος θα με συνοδεύσει στο ντουέτ.
Όλοι έχουμε δει τις ταινίες του Σιλβέρτσα Σταλόνε, Ρόκι. Η μουσική είναι από τον Bill Conti, ένα πολύ μεγάλο συνθέτη στην Αμερική, ο οποίος γράφει τη μουσική για ταινίες. Gonna Fly Now, τώρα πρόκειται να πετάξω, είναι το πιο ωραίο θέμα, το οποίο αυτό το πήρε και το έκανε και πολύ διάσημο ο μεγάλος τρομπετίστας, μας έφυγε από τη ζωή πριν από 4-5 χρόνια, ο Maynard Ferguson. Το είχε κάνει πραγματικά top αυτό το κομμάτι και έπαιζε και πολύ ψηλές νότες, πάρα πολύ ψηλές αυτό. Και έγινε και πάρα πολύ γνωστό εξαιτίας του, κυρίως τον τίτλο των τρομπετιστών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, για τη συναυλία και για τους σολίστμες δεν θα πω τίποτα, τα έχουν πει προηγούμενα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δημαρτίνο, τον Βίση Δημαρτίνο, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και απόψε μας θυμάμαι την παρουσία του. Θα παρακαλούσα για τον καθένα ένα χειροκρότημα, γιατί για όλους αξίζει ένα χειροκρότημα. Το Γεράσιμο τον Ιωαννίδη. Τους χορηγούς μας, το ξενοδοχείο Καβαλιέρι. Την Ποτοπία Μαυρομάτι. Και τον επιχειρηματία Μίλτο Λούβρο. Να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δημοτικού Θεάτρου για την παρουσία τους και για την δουλειά που έχουν κάνει από χτες μέχρι και σήμερα. Και το Δήμαρχο, παρόλο που δεν είναι εδώ για την παραχώρηση του χώρου, θέλω να ευχαριστήσω τους μουσικούς της μπάντας, οι οποίοι ένα ολόκληρο χειμώνα μαζί με τον μαέστρο έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό. Και βέβαια όλους εσάς που κάθε φορά, σε κάθε συναυλία είστε μαζί μας και με το χειροκρότημά σας μας δίνετε κουράγιο να προχωρήσουμε και να προσφέρουμε όλα αυτά που βλέπετε απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον Βίνση Ντιμαρτίνο και στο Γιάννη και στο Γεράσιμο Ιωαννίδη θα προσφέρουμε τιμή σε ένα και δύο αναμνηστικές πλακέτες. Βίνση, Γεράσιμε, παρακαλώ.
Θα παρακαλέσω τη βουλευτή, την κυρία Κερέκου, να δώσει την πρώτη απονομή και το γεράσιμο του Φωτεινού, τον αντιδήμαρχο, την επόμενη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να βραβεύσω αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη που έχουμε την τιμή να είναι στη χώρα μας και από ό,τι γνωρίζουμε είναι εξαιρετικός φίλος της χώρας μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το να έχουμε τόσο καλούς φίλους που να επικοινωνούν θετικά συναισθήματα για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συγχαρώ όλους για αυτή την υπέροχη βραδιά. Όλους ανεξαιρέτως, έναν προς έναν και να πω ότι πραγματικά είναι μια ηρωική προσπάθεια σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Η φιλαρμονική του Σκλιπερού δίνει μαθήματα ηρωισμού μέσα από τον πολιτισμό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. This Dimartino, it's a great honor for us to have you here in Greece. Such a great artist. And thank you for your positive feelings for my country, for our country and for Corfu. Thank you so much. Όπως σας είπαμε σήμερα και όπως το βλέπετε, το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ έτσι, ποικίλο και οπωσδήποτε ενδιαφέρον. Σας μεταφέρουμε λοιπόν σε μια πιο σημερινή εποχή έτσι, διαφορετικού τύπου. Να ακούσουμε λίγο τους Beatles. Αυτοί οι Beatles, οποίοι άφησαν μια τέτοια μεγάλη εποχή, έγιναν πασίγνωστοι σε όλο τον κόσμο, έχουν βγάλει εκατομμύρια των εκατομμυρίων από τους δίσκους και από τις εμφανίσεις τους, αλλά πάντοτε ήλκιαν όλο το κοινό, ιδίως στη νεολαία, αλλά όχι και μόνο τη νεολαία. Έχουμε λοιπόν ένα ωραίο απάνθισμα σε στυλ, όπως το λέει ο τίτλος, The Symphonic Beatles. Γιατί τα έργα τους τα ακούμε σε ένα στυλ κάπως συμφωνικό και όχι αυτό που ξέρουμε με τις κιθάρες απλώς, όπως το παίζανε οι ίδιοι. Ωραίες μελωδίες όπως το Μισελ και διάφορα άλλα, τώρα μην σας τα λέω γιατί θα αναγνωρίσετε όλα, αλλά αυτό το ωραίο, το πιο τελευταίο, το Hey Jude, είναι όλη η μαγεία που έχει μια ωραία κλιμάκωση και ανεβαίνει για να μας δώσει ένα καταπληκτικό φινάλε. Και έχουμε άλλες εκπλήξεις αμέσως μετά. Μαέστρο. Thank you.
1950. Μια κινηματογραφική ταινία ασπρόμαυρη που αρχίζει με ένα μικρό παιδάκι το οποίο βρίσκεται έξω από ένα μαγαζί και βλέπει μία τρομπέτα. Την έχει ερωτευτεί. Ρωτάει μέσα πόσο κάνει, του λέει ξέρω εγώ 5, 10, 20 δολάρια. Πάει, δουλεύει λοιπόν σε κάποια δουλειά, βγάζει το μεροκάματο και πάει και την αγοράζει. Στο έργο το αγοράκι αυτό λέγεται Chris Martin. Είναι η ζωή όμως ενός πραγματικού τρομπετίστα, του Bix Beiderbecke. Είναι πολύ παλιός και μπορεί να έχετε ακούσει το όνομα βέβαια, αλλά καλός τρομπετίστας. Ο τίτλος του έργου, The Man with the Horn. Horn στην Αμερική όταν μιλάνε δεν λένε μόνο για το κόρνο, μιλάνε γενικά για τα όργανα τα δικά μας, τα οποία είναι κονικοειδή σαν κόρνο. Παρακαλώ, ανοίχτε τις πόρτες να αερίσει λιγάκι στην αίθουσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε τις ανοιχτές. Το παιδάκι αυτό μεγαλώνει και σαν ηθοποιός πλέον είναι ο Kirk Douglas. Δίπλα του η Lorraine Bacall και η Doris Day. Κάνει μια λίγο άστατη ζωή όπως όλοι εμείς οι μουσικοί, δεν είμαστε βέβαια πάντοτε πολύ ήσυχα παιδιά. Και πέφτει βέβαια στο ποτό και μετά οι γυναίκες ως συνήθως τον σώζουν τον άντρα. Αυτή όμως την ωραία μελωδία που έκανε τον τρομπετίστα ο Kirk Douglas, δεν έπαιζε τρομπέτα, αλλά ήταν πάρα πολύ πιστικό στο έργο. Στο soundtrack από πίσω έπαιζε ένας πολύ μεγάλος τρομπετίστας της εποχής εκείνης, ο Harry James. Σήμερα αυτό το ωραίο κομμάτι θα το ακούσουμε στο στυλ περίπου του Harry James, αλλά σε μια νεότερη, μπορούμε να πούμε, version, γιατί οι καιροί αλλάζουν και οι δυνατότητες των οργάνων αλλάζουν, αλλά και των τρομπετιστών. Και σήμερα έχουμε τον πραγματικά εξαιρετικό, καταπληκτικό, μπορώ να πω, τρομπετίστα, ο οποίος θα μας παίξει και jazz. Ας αρχίσει να παίζει αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά θα καταλάβετε τι ακριβώς λέω. Vince DiMartino! Thank you.
Θέλω να σας πω ότι σήμερα κάναμε μια βόλτα, όπως συνήθως εδώ στην Κέρκυρα, και πήγαμε να δούμε τα αξιοθέατα. Περάσαμε όμως και από το Μουσείο της Παλαιάς Φιλαρμονικής, να δούμε το μουσικό μουσείο που έχουν εκεί. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Του είπαν μάλιστα τα παιδιά ότι υπάρχει ένα έργο του Μάντζαρου για τρομπέτα και πιάνο. Και λέει, είναι γνωστό αυτό? Του λένε, όχι. Θα μου το δώσετε να το παίξω, να το κάνω, αν γίνεται και διασκευή, για να το παίξω και με μπάντα να το ηχογραφήσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχει διατελέσει δύο φορές πρόεδρος σε ένα περιοδικό, το ITG, το International Trumpet Guild, και έχει 7.000 μέρη σε όλο τον κόσμο, δίνουν ένα περιοδικό κάθε 3 μήνες, 4 περιοδικά το χρόνο. Σε κάποιο περιοδικό θα το βάλουν αυτό σαν ένθετο για να γνωρίσει ο κόσμος το Μάντζαρο και την ελληνική μουσική. 7.000 τρομπετίστες θα πάρουν ένα ελληνικό έργο και ας το παίξουν οι 5.000. Νομίζω θα δούμε και ό,τι είναι. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και θα γίνει και πάρα πολύ ωραία. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης που ακούσατε. Και τώρα έχουμε ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ ωραίο. Το 1935 έγραψε ο Λούις Πρίμα, ένας τρομπετίστας και διασκεδαστής, ο οποίος είχε και πρόγραμμα στην τηλεόραση και ως συνήθως όλοι αυτοί πεθαίνουν στην αθάνεια. Έγραψε όμως ένα κομμάτι το οποίο έγινε πάρα πολύ γνωστό. «Sing, sing, sing with a swing» έχει μείνει ο τίτλος. Κάποτε ο τίτλος ήταν διαφορετικός. «Sing, bing, sing». Δηλαδή το είχε γράψει για τον Bing Crosby. Αλλά μετά άλλαξε ο τίτλος και έγινε «Sing, sing, sing». Ο Benny Goodman με τον Gene Krupa, το μεγάλο τραμίστα, και με τον Harry James το είχαν κάνει διάσημο αυτό το κομμάτι, ιδίως ο Benny Goodman με τον Krupa στη Drums. Η Drums παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και σήμερα ο Di Martino θέλησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Λέει, θα πάω και θα καθίσω δίπλα στη Drums και θα κάνω εκεί με τον Γιάννη τον Πατρίκιο ένα ωραίο ντουέτο, παίζοντας το solo που παίζει original ο Harry James, διανθίζοντάς το και με άλλα δικά του. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Sing, sing, sing.
Amazing Grace. Ένας ύμνος προς τον Θεό. Ένα κομμάτι το οποίο το έχουν τραγουδήσει όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, είτε είναι της κλασικής μουσικής, είτε είναι της ελαφράς και ακόμα και της jazz. Σε μεγάλες και δύσκολες στιγμές το τραγουδάνε αυτό το τραγούδι, όταν έπεσαν, ας πούμε, οι δίδυμοι πύργοι και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Κατά προσέγγιση μετρήθηκε ότι παίζεται ή τραγουδιέται 10 εκατομμύρια φορές το χρόνο. Καταλαβαίνετε πόσο είναι δημοφιλές και το παίζουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Στην Αμερική, οι νέγροι κυρίως και στη Νέα Ορλεάνη το παίζουν αυτό και για τις κηδείες. Όταν έχει πεθάνει κάποιος, το πηγαίνουν πολύ αργά, νοχελικά. Όταν τελειώσει η κηδεία, από εκεί και πέρα μετά αναρωτιούνται, λένε υπάρχει ή δεν υπάρχει η ζωή. Υπάρχει. Λοιπόν, αρχίζει το κέφι και το παίζουν σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό της jazz. Βέβαια, η χείρα είναι η μόνη η οποία κλαίει. Ας ακούσουμε αυτό το ωραίο κομματάκι, το οποίο είναι μια πολύ όμορφη διασκευή που έχει φτιάξει ο φίλος μου, ο Σπύρος ο Μαυρόπουλος, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί με έχει κάνει διάσημο με αυτό το κομμάτι.
1967. Ο Βίνς. Πραγματικά, το χειροκρότημα από ένα συνάδελφο αξίζει για χίλια. Αυτό είναι αλήθεια. Το 1967, και για πουσάς, εσύ για 10.000. Δώστε το λοιπόν, τι το κρατάτε. Για όλους μας, για όλους μας. Ξέρετε, το χειροκρότημα είναι το φαγητό του μουσικού. Λοιπόν, εάν ρωτήσετε ένα μουσικό, τι θα ήθελες, να σου δώσουμε $1,000,000 ή ένα παραταταμένο πολύ μεγάλο χειροκρότημα από ένα πολύ μεγάλο κοινό, να είστε σίγουροι ότι θα διάλεγε το εκατομμύριο. Ιδίως με την κρίση τώρα. Λοιπόν, 1967, ο Πολ Άνκα είναι στη Γαλλία. Ακούει από τον Φρανσουά ένα τραγουδιστή, ένα πολύ ωραίο γαλλικό κομμάτι, του το ζητάει αυτό το κομμάτι και βάζει αγγλικούς τίτλους. Το δίνει στον ατζέντη του και του λέει ο ατζέντης του, αυτό θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, να το τραγουδήσεις. Λέει, όχι, εγώ μπορεί να είμαι αυτός που το έγραψα, αλλά δεν είμαι αυτός που θα το τραγουδήσει, γιατί υπάρχει κάποιος καλύτερος. 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο το Φρανκ Σινάτρα και του λέει, σου έχω ένα κομμάτι, το οποίο μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Λέει, ποιο είναι αυτό, ο τίτλος και τα λοιπά, είναι My Way. Το είδε ο Φρανκ Σινάτρα, το έκανε πράγματι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναφέρεται πάνω στη ζωή ενός ανθρώπου και λέει ότι «The end now is here». Το τέλος τώρα είναι εδώ. Και τελειώνει, ό,τι κι αν έκανα στη ζωή μου, «I did it my way». Το έκανα με το δικό μου τον τρόπο. Έκανε μια μεγάλη αναπόληση πάνω στη ζωή του. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι θα μας το παίξει με πολύ 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 μεγάλη ευαισθησία η Φιλαρμονική από το Σκερβερό, που πραγματικά αξίζει το χειροκρότημά σας μαζί με το μαέστρο της.
Γιορτάζουμε γενέθλια. Γενέθλια, όχι δικά μας. Απλώς είναι ο συνθέτης, ο Τζοακίν Ροσίνη, ο οποίος γιορτάζει τα γενέθλιά του. Έχει καλέσει και κάποιους φίλους και εκεί παίζουν μουσική του ιδίου και των φίλων του. Αλλά και μουσική κάποιων που δεν βρίσκονται εκεί. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι αρκετά δύσκολο τεχνικά για μια μπάντα ερασιτεχνική, διότι το λέμε, πράγματι είναι ερασιτέχνες, αλλά παίζουν σαν επαγγελματίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο. Το χειροκρότημά σας πάλι, βεβαίως, το αξίζουμε. Έτσι βγαίνουν οι αυριανοί σολίστες, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Birthday, Rossini birthday party. Ας δούμε λοιπόν. Είπαμε
διαλέγουν διαφορετικά, αλλά όχι ότι δεν τους αρέσει το χειροκρότημα. Τον 17ο αιώνα φτιάξανε σε μία πόλη κοντά στην Ισπανία ένα ξύλινο άγαλμα της Παναγίας. Η πόλη αυτή λέγεται Μακαρένα και από τότε το άγαλμα αυτό το ονομάζουν La Virgen de la Macarena, η Παρθένα της Μακαρένα. Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για αυτό το άγαλμα, αλλά κυρίως μία πολύ ωραία μελωδία, την οποία πήρε ο πολύ μεγάλος τροπετίστας, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, ο Ράφαελ Μέντες, ο οποίος μεσουράνησε την εποχή του 40, 50, 60 και το έκανε ένα πολύ ωραίο και πολύ δεξιοτεχνικό κομμάτι. Αυτό σήμερα θα μας παίξει ο Βίντς Ντι Μαρτίνο, αλλά θα ήθελα να ξέρετε ότι παρόλο που στο πρόγραμμα είναι το τελευταίο κομμάτι, εμείς άμα θέλουμε τελειώνουμε. Άμα δεν θέλουμε, μάλλον εσείς άμα δεν θέλετε, δεν τελειώνουμε. Βίντς Ντι Μαρτίνο! Thank everyone for having me, the Skripiro band, and Spiros, the band director, Nikos, the president, and all the people who come to the concert tonight. We hope you enjoy it very much, and I've had a wonderful time here in Corfu. This is the second time I've been here, and many times more, hopefully. So thank you very much. Να καταλάβατε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος. Ευχαρίστησε τον μαέστρο, τον πρόεδρο, τους μουσικούς και είναι, λέει, η δεύτερη φορά που βρίσκεται στην Κέρκυρα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και maybe you will be come again. You, yeah, maybe. Do you want to come again? Yes, okay. Thank you.
να μην νομίζετε ότι είμαστε μόνο αυτοί οι σολίστες. Έχουμε και έναν άλλο σολίστα, τον Κωνσταντίνο Πρίφτη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει σε ένα ωραίο τρίο για τρεις τρομπέτες του Λιρόι Άντερσον, Bugler's Holiday.